Πάμε στη Θέκλα μας, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας. Θέκλα μου αγαπημένη, καλώς απόγευμα. Χαίρετε. Α, είμαστε ντυμένοι έτσι στα ίδια χρωματισμού σήμερα. Εγώ φοράω κούκκι, τι φοράτε εκεί βρε. Κόκκινο. Κόκκινο, ναι. Μα έχει ανοιχτό και το παράθυρο, Θέκλα μου, και χτυπάει το φως πάνω σου. Πόσο σου πάει ο ήλιος. Είμαι σαν άγγελ. Είσαι άγγελος. Μας έκανες μια... Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι. Καλά, δόξα. Μας έκανες μια αποκάλυψη την περασμένη φορά και έχω να σου πω ότι έχω λάβει πολλά μηνύματα. Και ρωτάνε πώς είναι η Θέκλα μας. Είναι πολύ καλύτερα γιατί έχει δουλέψει αντικαταστήτικη κοιμοθεραπεία και είμαι ξανά ο εαυτός μου. Και είναι πολύ καλύτερα. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ τον κόσμο για την αγάπη του και θέλω να ενισχύσω το μήνυμα ότι η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια που είναι και σωματική και χρειάζεται να λαμβάνουμε θεραπεία για να μην ταλαιπωρούμαστε αδίκως. Είναι αρκετά τα πραγματικά προβλήματα της ζωής που δεν λύνονται με φάρμακα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ψυχολογικό τρόπο. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το έχουμε και αυτό. Έτσι, ακριβώς. Σ' αγαπάμε και θέλουμε να είσαι πάντα καλά. Και εγώ σας αγαπώ. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας σήμερα, γιατί θα συζητήσουμε για τις φυσιολογικές σχέσεις. Υπάρχουν φυσιολογικές σχέσεις? Βεβαίως και υπάρχουν, Αλέξανδρα, γιατί δεν υπήρχαν φυσιολογικές σχέσεις, δεν θα στεκόταν ο κόσμος στη θέση του. Σωστό. Παρόλο που υπάρχει μια έτσι αρνητικότητα, μια μηδενιστική τάση σε πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι αναφωνούν, χάλασε ο κόσμος, οι άνθρωποι πλέον δεν είναι καλοί όπως ήταν παλαιότερα, πλέον δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχουν καλές σχέσεις. Εγώ διαφωνώ. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχουν καλές σχέσεις και επειδή συνήθως μέσα από τις εκπομπές που φιλοξενούμε ψυχολόγους αλλά και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube αναλύουμε αρνητικά θέματα. Δηλαδή μιλούμε για προβλήματα και πώς να τα αποφύγει κάποιος, πώς να τα ξεπεράσει κάποιος, επέλεξα σήμερα να κάνουμε αυτό το θέμα για το πώς είναι μια φυσιολογική σχέση. Και για να νιώσουν αρκετοί άνθρωποι καλά με τους εαυτούς τους και με τις σχέσεις τους, αλλά και για να δώσουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία στους υπόλοιπους ότι μπορούν και αυτοί να απολαύσουν μια υγιή και φυσιολογική σχέση. Γιατί συνήθως μιλάμε για τοξικές σχέσεις, δεν είναι έτσι? Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε για μια φυσιολογική, μια φυσική υγιή σχέση. Σε μια τέτοια σχέση και οι δύο άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή με τη θέλησή τους. Ναι. Μπαίνουν επειδή επίσημου είτε να συνδεθούν ερωτικά με έναν άνθρωπο εάν πρόκειται για ερωτική σχέση, είτε να συνδεθούν φιλικά εάν πρόκειται για φιλική σχέση. Mm-hmm. Τα κίνητρα τους δηλαδή για να μπουν σε αυτή τη σχέση είναι κίνητρα καθαρά επιθυμία. Mm-hmm. Επιθυμώ να συνδεθώ με τον άνθρωπο αυτό ή σε φιλικό, όπως είπαμε, ή σε επαγγελματικό ή σε ερωτικό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικά τα κίνητρα, Αλέξανδρε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται σε σχέσεις που δεν είναι φυσιολογικές και που αυτοί μπήκαν έχοντας αγαθά κίνητρα, mm-hmm. γιατί τους άρεσε η παρέα κάποιου ή γιατί ερωτεύτηκαν έναν άνθρωπο ή γιατί θεώρησαν ότι θα ήταν μια καλή συνεργασία. Όμως η άλλη πλευρά δεν έχει μπει με αγαθά κίνητρα, έχει μπει με βάση το συμφέρον και εκεί δημιουργούνται προβλήματα. Άρα σε μια φυσιολογική σχέση και οι δύο μπαίνουν επειδή γουστάρουν, επειδή επιθυμούν. Όχι για να εκμεταλλευτούν τον άλλον, όχι για να τον χρησιμοποιήσουν, όχι γιατί θα τους καλύψει κάποιες ανάγκες, αλλά επειδή επιθυμούν. Υπάρχει περίπτωση όμως να εξελιχθεί σε μια φυσιολογική σχέση. Ξέρω εγώ, μπορεί εγώ να κάνω παρέα με τη Φανή γιατί κρατά λεφτά πολλά και θέλω να γίνω κι εγώ πλούσιος. Αλλά στη συνέχεια μπορεί, ξέρω εγώ, να δούμε ότι ταιριάζουμε. Αλέξανδρα, τα κίνητρα των ανθρώπων είναι αυτά που χρωματίζουν και τις πράξεις τους. Στην απίθανη περίπτωση που εσύ θα έκανες παρέα με τη Φανή, επειδή η Φανή θα είχε πολλά χρήματα και εσύ τη δίλευε στη Φανή και ήθελες να τη φάσει τα χρήματά τη ή να υποφεληθεί από τα χρήματά τη, το κίνητρο σου θα ήταν αρνητικό. Το συνέστημα που θα συνέδεε με τη Φανή δεν θα ήταν η αγάπη, η φιλία, που η λέξη φιλό στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αγαπώ, mm-hmm. αλλά θα ήταν η ζήλια και ενδεχομένως ο φθόνος. Mm-hmm. Οπότε θα ήταν τοξικός προς τη Φανή, τώρα μιλάμε υποθετικά, και δεν θα υπήρχε περίπτωση να συνδεθείς ηλιός μαζί της. Εκείνη μπορεί να σ' αγαπούσε, μπορεί να έλεγε «Μα τι καλό παιδί, μα τι ωραία που μου συμπεριφέρεται, μα τι καλή που είναι η παρέα μαζί του, αν ήταν ερωτική σχέση, τι ωραίος άντρας, ξέρω εγώ κλπ. Όμως, επειδή εσύ θα είχες πει με κακό σκοπό, δεν θα μπορούσε αυτή η σχέση
στην ευδοκίμηση. Δυστυχώς. Ναι. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ στην πρόληψη. Mm-hmm. Να εξετάζουμε τα δικά μας τα κίνητρα και τα κίνητρα των άλλων ανθρώπων. Να είναι αγαθά. Να είναι φυσικά κίνητρα. Το φυσικό κίνητρο για να κάνουν παρέα δύο άνθρωποι είναι επειδή απολαμβάνουν ο ένας τη συντροφιά του άλλου και επειδή βρίσκουν ωφέλιμοι ο ένας τη συντροφιά του άλλου και επειδή επιθυμούν ο ένας τη συντροφιά του άλλου. Σε μια κίνητρα για μια ερωτική σχέση, ναι. Σε μια φυσιολογική σχέση όμως, Θέκλα μου, φαντάζομαι υπάρχουν και προβλήματα. Δεν είναι όλα ιδανικά και... Βεβαίως υπάρχουν. Θα τα πούμε στη συνέχεια για τα προβλήματα. Λοιπόν, εννοείται ότι για να δημιουργηθεί μια φυσιολογική σχέση πρέπει και οι δύο άνθρωποι να έχουν υγιείς προσωπικότητες. Mm-hmm. Να έχουν ισορροπημένες προσωπικότητες, υγιείς προσωπικότητες και να έχουν μια γενικότερα καλή ψυχική ισορροπία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαταραχές προσωπικότητας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν για παράδειγμα ναρκισισμό, που έχω μιλήσει πολύ για τον ναρκισισμό εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις. Άρα προαπαιτούμενο για να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση είναι και τα δύο πρόσωπα που σχετίζονται, εκτός του ότι, όπως είπα στον πρώτο όρο, μπαίνουν με την όρεξή τους και με αγαθά κίνητρα, πρέπει να είναι και ισορροπημένες προσωπικότητες και να έχουν γενικότερα ψυχική ισορροπία. Σε μια φυσιολογική σχέση, όπως πολύ ωραία επισημαίνει ο Ανδρέας, υπάρχουν και προβλήματα. Mm. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και προβλήματα, εννοείται πως θα υπάρχουν και διαφωνίες, εννοείται πως θα υπάρχουν και άβολες στιγμές. Αυτά είναι μέσα στη φύση των σχέσεων και μέσα στην ανθρώπινη φύση. Σε μια φυσιολογική σχέση, οι τόνοι δεν ανεβαίνουν περισσότερο από ότι είναι αναμενόμενοι. Οι αντιδράσεις των ανθρώπων σε μια φυσιολογική σχέση είναι ανάλογες του ερεθίσματος. Ναι. Δηλαδή, γίνεται κάτι, συμβαίνει ένα συμβάν και ο ένας από τους δύο έχει στενοχωρηθεί, έχει απογοητευτεί. Θα εκφράσει τη στενοχώρια, θα εκφράσει το θυμό, θα εκφράσει την απογοήτευση στο αναμενόμενα πλαίσια. Δεν θα ξεφύγει. Δεν θα έχει μια κρίση ναρκισιστικής οργής, για παράδειγμα. Δεν θα κάνει το ψηλό γκάμιλο, μιλώ με στην Κυπριακή. Θα κλάμουν να σε ρωτήσω κάτι, δάμε. Δηλαδή, αν εγώ είμαι λίγο αυτό που λέμε drama queen και αντιδρώ λίγο περισσότερο από το κανονικό, αλλά... Αν είσαι drama queen δεν έχει τη γη και ισορροπημένη προσωπικότητα αγάπη, οπότε δεν κάνει... Μα πόσοι είμαστε που έχουμε... Είμαστε 100% φυσιολογική, ψυχική υγεία... Μα δεν είπα για 100%, είπα ισορροπημένη προσωπικότητα. Η έκφραση drama queen, ναι, που στον ορισμό της ψυχοπαθολογίας έχει να κάνει με την ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δραματοποιεί τα γεγονότα και έχει υπερβολικές αντιδράσεις, συναισθηματικές αντιδράσεις σε μικρά ερεθίσματα, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει φυσιολογική σχέση ούτε με τον εαυτό του ούτε με τους άλλους. Πρέπει να πάει να σωστεί. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, να μάθει να διαχειρίζει τα συναισθήματα. Όμως εδώ θα σου πω ότι το να έχεις λίγο ένα χαρακτηριστικό δεν σε κάνει ανισόρροπη προσωπικότητα. Εάν έχεις. Είναι δύο βαθμός, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και συνειδητοποιείς, ρε παιδί μου, ότι υπερβάλλω και λίγο. Οπότε σε μια φυσιολογική σχέση, πες ότι έγινε ένα συμβάν και ο ένας από τους δύο έχει αντιδράσει κάπως υπερβολικά. Εντάξει. Ναι. Και στη συζήτηση. Γιατί στις φυσιολογικές σχέσεις γίνεται συζήτηση μετά από μια διαφωνία. Ναι. Γίνεται συζήτηση μετά από ένα καυγά. Και στη συζήτηση γυρίσει και πει ο ένας άνθρωπος στον άλλο άνθρωπο, ξέρεις αγάπη μου, τώρα εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι αντέδρασα υπερβολικά, παραδέχομαι ότι είμαι και λίγο βασιλιάς του δράματος ή βασίλισσα του δράματος. Η μετάφραση της λέξης δράμα στα αγγλικά είναι βασίλισσα του δράματος στα ελληνικά. Το παραδέχομαι ότι μου βγήκε λίγο αυτό το δραματικό μου και απολογούμε. Εξφαντάζομαι αυτό συμβαίνει περισσότερο στις ερωτικές σχέσεις. Είναι μια φυσιολογική σχέση, ναι. Αυτό συμβαίνει περισσότερο στις ερωτικές σχέσεις, όχι στις φιλικές. Ή είναι το και ίδιο. Στις φιλικές γίνεται αυτό, εντάξει. Και στις φιλικές, γιατί οι φιλικές σχέσεις είναι πλατωνικές ερωτικές σχέσεις. Οι φιλίες έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία που έχει μια ερωτική σχέση, εκτός από το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι. Μάλιστα. Οι φιλίες είναι πολύ σημαντικές για την ανθρώπινη φυσικά ζωή και την ανθρώπινη ευημερία, πάρα πολύ σημαντικές, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, που ο βαθμός της εκτεταμένης οικογένειας έχει μειωθεί, δηλαδή περισσότεροι δεν έχουμε ιδιαίτερες επαφές με την εκτεταμένη οικογένεια, δεν υπάρχει κοινοτική ζωή, δεν ζούμε σε κοινότητες, ζούμε ο καθένας στο διαμέρισμά του, στο σπίτι του, απομονωμένος, που δεν έχει ιδιαίτερα σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Φεύγουμε από τα σπίτια μας όταν ενηλικιωθούμε, όταν πάμε για
ξέρω εγώ, γίνουν 22, 23, 24, 25 χρόνια, φεύγουμε από τα σπίτια των γονέων μας. Οπότε μένουμε μόνοι μας. Οπότε οι φιλίες είναι πολύ σημαντικές για την ισορροπία μας. Και επίσης είναι και δύσκολη η δημιουργία μια υγιούς φυσιολογική ερωτική σχέση και είναι πιο εύκολο να δημιουργήσει μια φυσιολογική φιλία παρά μια ερωτική σχέση. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν περισσότεροι υποψήφοι για μια φιλία, ενώ για μια ερωτική σχέση πρέπει να υπάρχουν και υποψήφοι. Απόλυτα, απόλυτα. Ναι, είναι απόλυτα κατανοητό. Οπότε, αν καταφέρουμε να μπούμε. Το χέρι σου να βρει άντρα ή γυναίκα, ενώ να βρει φίλου, είναι πιο εύκολο να το προσπαθήσει. Ναι. Οπότε, Θέκλα μου, αν καταφέρουμε να μπούμε σε μια φυσιολογική σχέση, που μακάρι όλο ο κόσμο να μπορεί να βρίσκει φυσιολογικέ σχέσει να δημιουργεί, για να τη διατηρήσουμε, είναι αυτό που είπε βασικά. Πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία, ούτε να μην εκφραζόμαστε, να τα κρατάμε μέσα μα, γιατί μετά γίνεται και έκρηξη, αλλά να τα εκφράζουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είπε. Ότι πρέπει να τα λέμε βασικά. Να μην τα δραματοποιούμε σαν τον Ανδρέα μα που θέλει, του αρέσει το δράμα, αλλά να το ζει τη στιγμή, νομίζω. Του αρέσει. Αλλά μετά να το ελέγξει, νομίζω. Αλλά το παραδέχομαι μετά. Τούτο είναι το σημαντικό, ναι. Μα το θέμα είναι να μην το κάνει. Αν το κάνει, και μετά, ευχαριστώ. Είδε ότι κάποιο αμέσω δεν το δέχεται. Άρα δεν είναι φυσιολογική η σχέση που έχουμε οι επαγγελματικοί, Αλέξανδρε μου. Εντάξει. Γιατί δεν είναι φυσιολογική. Διότι τώρα αντέδρασε ότι εγώ παραδέχτηκα ότι είμαι λίγο. Όχι, είναι φυσιολογικό που σου. Αμπράβο. Είναι φυσιολογικό που εξέφρασε την άποψή του και σε οριοθέτησε. Δεν θα το έλεγα στη συνέχεια αυτό. Ότι σε μια φυσιολογική σχέση υπάρχει οριοθέτηση. Και οριοθέτηση του άλλου ανθρώπου, δηλαδή του δείχνουμε τα όρια μας, ξέρει μέχρι που τον παίρνει μαζί μας, μέχρι που την παίρνει, και οριοθέτηση του εαυτού μας. Βάζουμε και στον εαυτό μας όρια και λέμε, α, τώρα που είπα αυτό και έκανα αυτό, η φίλη μου, ο φίλος μου ενοχλήθηκε και μου το εξέφρασε. Άρα επειδή εγώ εκτιμώ τον φίλο μου, τον αγαπώ και θέλω να είμαι καλή φιλία μας, καλή συνεργασία μας, θα είμαι πιο προσεκτικός την επόμενη φορά. Θα βάλω όρια στον εαυτό μου, προκειμένου να του δείξω ανδράκτους αγάπη. Μάλιστα. Τώρα, δεν είναι deal breaker μια διαφωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο χαλάει μια σχέση με το να πεις αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει. Όπως είπε και η Φανή προηγουμένως, πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας, γιατί αν δεν τα εκφράζουμε, κάποια στιγμή θα κάνουμε έκρηξη και θα μας πάρουν η έκρηξη. Εντάξει, δεν θα εκφράζουμε. Όμως, Θέκλα μου, δεν είναι πάντα εύκολο. Δηλαδή, με μερικούς ανθρώπους μας έρχεται πολύ φυσικό να εκφραστούμε και με μερικούς άλλους δεν είναι. Οπότε, μάλλον όταν μπορούμε να εκφραστούμε, πολύ πιο πιθανό να είμαστε σε μια φυσιολογική σχέση, σωστά. Α, μπράβο, το είπες μόλις. Τώρα βγάζουμε μόνο μερικά πράγματα και ευχαριστώ. Δεν είναι φυσιολογικό να έχεις κάτι να μοιραστείς με τον άνθρωπο που συνδέεσαι σε οποιοδήποτε επίπεδο πάλι το λέω. Γιατί μπορεί να είναι και η μητέρα σου αυτή, ο πατέρας σου, το παιδί σου, ένας φίλος, ένας συνεργάτης. Δεν είναι φυσιολογικό να φοβάσαι να μιλήσεις. Δεν είναι φυσιολογικό να περνάς τον εαυτό σου από αυστηρή λογοκρισία, μην τυχόν και από αυτό που θα ενοχλήσει τον άλλον, μην τυχόν και πιαστεί από μια κουβέντα ή από την άλλη. Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι ντροπή να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Δεν είναι κακό να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Είναι αφύσικο να μην μπορούμε να τις πούμε. Και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν τέτοιες σχέσεις, που δεν έχουν άνθρωπο να μιλήσουν. Και πολλές φορές ίσως οι μόνοι τους διέξοδος είναι ο ψυχολόγος τους. Και να λένε, έρχομαι στη ψυχοθεραπεία επειδή εδώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να εκφραστώ. Γιατί για λόγους που έχουν να κάνουν με τη δική μου ιδιοσυγκρασία, αλλά και με την ιδιοσυγκρασία των άλλων και με τη μορφή των σχέσεων που έχουν με τους άλλους ανθρώπους, δεν μπορώ να εκφραστώ τις σχέσεις μου. Ναι. Δεν μπορώ να εκφραστώ μέσα στο γάμο μου, για παράδειγμα, ή μέσα στη δουλειά μου, ή μέσα στη φιλία μου. Είναι αφύσικο πράγμα να μην εκφράζεσαι. Ναι. Και τα συναισθήματα σου να μην υπάρχουν. Σε μια φυσιολογική σχέση, τιμούμε τα συναισθήματα όλων των μερών της σχέσης. Και τα θετικά συναισθήματα και τα αρνητικά συναισθήματα. Έχει χαρά ο άλλος άνθρωπος με τον οποίο συνδυόμαστε. Χαιρόμαστε με τη χαρά του. Χαιρόμαστε. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο φίλη μου. Χαίρομαι για σένα που πήρες το πτυχίο σου, για παράδειγμα. Μπράβο ρε αδερφέ. Μα νομίζω αυτό πολλές φορές δείχνει ότι και η σχέση είναι φυσιολογική όταν χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Ναι. Χωρίς να προσπαθείς όμως. Είναι απαραίτητο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Ναι. Και είναι απαραίτητη η λειτουργία μιας φυσιολογικής σχέσης ή συμμετοχή και στη χαρά. Το να χαίρονται οι άλλοι μαζί. Ναι. Χωρίς να προσπαθούμε όμως. Γιατί θα βρεθούν πολύ καλοθελητές να έρθουν να μοιραστούν τη λύπη μας. Σίγουρα. Και για να χαίρεσαι. Μα το κλάμα το έχουμε και πιο εύκολο πάντα. Ναι. Το κλάμα το έχουμε και πιο εύκολο πάντα.
Ενώ αν κλάψει λίγο ο φίλος μας, θα κλάψουμε κι εμείς. Εξαρτάται από τον άνθρωπο. Έχει ανθρώπους που δυσκολεύονται να κλάψουν. Έχει ανθρώπους που έχουν σκληρύνει πάρα πολύ στη ζωή τους. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή δεν έχουν ιδιαίτερα υγιείς και φυσιολογικές σχέσεις στη ζωή τους και δεν έχουν και ισορροπημένη σχέση με τον εαυτό τους, δεν μπορούν να αφαιθούν συναισθηματικά ώστε να κλάψουν. Και αν κάποιος δεν κλαίει και δεν κλαίει ποτέ, να το ψάξει λίγο, να πάει να μιλήσει με έναν ψυχολόγο, να δει ποια ίσως παιδικά τραύματα κυρίως ή και τραύματα από την προηγούμενη μας ζωή μας κρατάνε στο να είμαστε συναισθηματικά παγωμένοι. Δεν κλαίνε όλοι δυστυχώς. Ήταν καλή ιδέα. Το κλάμα εντωμεταξύ δεν είναι κάτι κακό. Ναι. Το κλάμα είναι μεγάλη ψυχική και σωματική ανακούφιση. Ναι. Έχει βρεθεί σε μια μελέτη που γίνεται πριν μια δεκαριά χρόνια ότι λέει μέσα στα δάκρυα του πόνου, γιατί τα δάκρυα που κάνει κάποιος όταν πονάει και όταν πενθεί, έχουν βρεθεί συμπυκνωμένες ποσότητες νευροδιασπαστών που έχουν να κάνουν με τη στενοχώρια, τη θλίψη και το στρες. Ενώ στα δάκρυα της χαράς, στα δάκρυα του γέλιου δεν υπάρχουν. Άρα το κλάμα που κάνουμε όταν πονάμε και όταν πενθούμε είναι ανακουφιστικό και για την ψυχή μας αλλά και για το σώμα μας. Βγάζει προς τα έξω όλες τις τοξίνες που μας δίνει στενοχώρια. Άρα δεν είναι καλή ιδέα να λέμε σε κάποιον μην κλαίς. Μην κλάψεις, ναι. Ή μην κλαίς και δεν θα σου κάνει καλό. Τα συναισθήματα και οι λειτουργίες του σώματος μας που σχετίζονται με τα συναισθήματα, γιατί το κλάμα είναι μια σωματική λειτουργία που έχει να κάνει με την ανακούφιση και την τη διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων, τα συναισθήματα είναι όλα απαραίτητα. Και για να τα έχουμε, έχουν κάποιο σκοπό να επιτελέσουν τα συναισθήματα. Οπότε σε μια φυσιολογική σχέση, σεβόμαστε τα συναισθήματα και τα δικά μας και του άλλου ανθρώπου. Δεν τα ακυρώνουμε, δεν τα μηδενίζουμε. Δεν λέμε σιγά μωρέ, πώς κάνεις έτσι. Έχει ανθρώπους με πιο σοβαρά προβλήματα από σένα. Πολύ, πολύ κακή κουβέντα να πεις. Και τι λέμε. Έχω ασχοληθεί πρόσφατα στο κανάλι μου με ένα θέμα το οποίο έχει αρέσει πάρα πολύ κόσμο, την τοξική θετικότητα. Ναι. Αυτή την τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι να λένε ότι good vibes only. Μόνο καλά πράγματα θα λέμε, μόνο καλά πράγματα θα νιώθουμε, μόνο καλά πράγματα θα αισθανόμαστε και θα ακυρώσουμε όλα τα αρνητικά. Ναι. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό. Ναι, είναι μεγάλο, είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Θα το κάνουμε και σε εσάς βεβαίως την επόμενη φορά, ναι, θέλετε, να μιλήσουμε για την τοξική θετικότητα. Δηλαδή αυτή την συνθήκη που πρέπει όλοι να είμαστε μέσα. Να είμαστε ευτυχισμένοι. Και πρέπει όλοι να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και πρέπει όλοι να είμαστε σαν τους περισσότερους εργαζόμενους στο Instagram που είναι ηλουστρασιόν. Εντάξει, αυτό όμως δεν μας βοηθά για να έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Δεν μας βοηθά στο να έχουμε καλύτερη ψυχολογία αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Το fake it till you make it, ναι, το κάνει το μέχρι να το πετύχεις, δεν δουλεύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ναι. Όταν έχουμε στενοχώρια, όταν έχουμε άγχος, όταν έχουμε πένθος, όταν έχουμε θλίψη, πρέπει αυτό το αρνητικό συναίσθημα να το βιώσουμε, να το διαχειριστούμε, να το επεξεργαστούμε για να φύγει από μέσα μας. Εάν αποφασίζουμε έτσι θελικά με βάση αυτό το σκεπτικό, ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι, ότι δεν θα το βιώσουμε αυτό το συναίσθημα, τι γίνεται, το αποθούμε, το σπρώχνουμε στο βάθος της συνειδητότητας, μπαίνει δηλαδή στο υποσυνείδητο μας και εκεί αποκτά ζωή από μόνο του και μας κατατρέχει στα όνειρα μας, μας κατατρέχει στον ύπνο μας, μας κατατρέχει στο φαγητό μας και αρχίζουμε και βλέπουμε φιάλτες και κάνουμε υπερφαγίες. Και γενικώς δεν είμαστε καλά, ενώ προσπαθούμε να είμαστε καλά, γιατί ακριβώς αυτό το αρνητικό συναίσθημα, αντί να το βιώσουμε και να το αφήσουμε να εξαφανιστεί, να φύγει, το σπρώξουμε βαθιά μέσα. Οπότε πρέπει να τα αποδεχόμαστε ουσιαστικά όλα τα συναισθήματα. Είναι χρήσιμα. Και να τα εκφράζουμε. Πώς για παράδειγμα το δέρμα υδρώνει όταν αυξηθεί η θερμοκρασία του δέρματος, για να ρίξει του σώματος, για να ρίξει τη θερμοκρασία και να βοηθήσει στην ισορροπία του σώματος. Θα πει κάποιος, απαγορεύεται να υδρώνει το δέρμα σου, είναι κακό να υδρώνει. Εκεί κόσμο που λέω δεν θέλω να υδρώνω. Ναι, αλλά για να υδρώνει, σημαίνει ότι το σώμα σου έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Έτσι και για να θυμώνει, σημαίνει ότι κάποιο σκοπό έχει ο θυμός. Κοιτάξτε το. Τώρα, επειδή είπα τη λέξη θυμός, αν υπάρχουν παρατεταμένα αρνητικά συναισθήματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα που δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε μόνοι μας και δεν βρίσκουμε τρόπο να τα ξεφορτωθούμε, τότε θα μας κάνει καλό να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν έντονο θυμό και δεν μπορούν να ηρεμήσουν από το θυμό τους και τον κουβαλούν μαζί τους πολύ καιρό, ίσως να χρειάζεται να κάνουν κάποιες συναντήσεις με έναν ψυχολόγο για να διερευνήσουν τα αίτια του θυμού και να δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν μόνοι τους. Αλλά όλοι μας γενικότερα
Εάν βιώνουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, αν τα κουραζόμαστε, αν τα διαχειριζόμαστε, μπορούμε να τα ξεφορτωθούμε. Μάλιστα. Ωραία. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Τρίτη θα είσαι live μαζί. Τελειώνω με αυτό. Ναι. Σε μια φυσιολογική σχέση, αγαπά, σέβεται και χτιμά ο ένας τον άλλο, χαίρεται με τη χαρά ο ένας του άλλου και λυπάται με τη λύπη του. Υπάρχει ενσυναίσθηση. Μάλιστα. Και μια θέληση και από τις δύο πλευρές για να εξελίξουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους προς το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Την Τρίτη θα είσαι live μαζί μας. Θα είμαι, ναι. Μόνη είμαι παρέα. Μην μου πεις πολλά. Απλά ναι ή όχι. Θα δω ρε παιδί μου αυτή η παρέα μου αν είναι ικανή να πάει σε στούντιο. Θα το σκεφτώ. Να προσπαθήσουμε. Θα περιμένουμε. Οκ. Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια. Yeah.